αμετακίνητος και προκλητικός ο Τατάρ για την Κύπρο. Δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί. Αμετακίνητη στις θέσεις της λοιπόν η Τουρκία και το όργανό της στα κατεχόμενα της Κύπρου, ο Ερσίν Τατάρ. Γυρίζοντας από τη ΣΥΠΑ που είχε μεταβεί, επανέλαβε τις θέσεις της Άγκυρας για δύο ισότιμα κράτη στο νησί. Μια θέση την οποία προωθεί η Τουρκία στο πλαίσιο της αναγνώρισης του status quo, της εισβολής της και της κατοχής της στην Κύπρο. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μεταδίδει το TRT. Ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Ερσίν Τατάρ, δήλωσε ότι εξήγησε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η ρωμαϊκή πλευρά δημιουργεί την εντύπωση ότι θα υπάρξει νέα διαπραγματευτική διαδικασία στην Κύπρο και πως δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί. Ο Τατάρ πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου στο αεροδρόμιο Ερτζάν κατά την επιστροφή του από την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αφού σημείωσε ότι η ελληνική πλευρά δημιουργεί την εντύπωση ότι θα υπάρξει νέα διαπραγματευτική διαδικασία στην Κύπρο, ο Τατάρ δήλωσε ότι τερμάτισαν αυτή την εντύπωση με τις επαφές του στη ΣΥΠΑ. Επισημένοντας ότι εξήγησε προσωπικά στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών συνίσω, ο Τατάρ τόνισε ότι εξήγησε σε όλους τους αξιωματούχους που συναντήθηκε την πολιτική της Βόρειας Δημοκρατίας της Κύπρου για επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος. Εκφράσαμε ότι αν πιστεύουν ότι θα μας αναγκάσουν να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καταπιέζοντάς μας και σε μια περίοδο που συνεχίζονται τα εμπάργκο και οι απομονώσεις, αυτό θα είναι λάθος, ότι δεν θα το αποδεχθούμε, ότι ακολουθούμε μια νέα πολιτική και αυτή η πολιτική είναι αρκετά σαφής και ξεκάθαρη, είπε ο Τατάρ. Ο Τατάρ επεσήμανε ότι ο Γκουτέρες σεβάστηκε την στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς και δήλωσε ότι καμία διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει με εξαναγκασμό. Ο Τουρκοκύπριος πρόεδρος ανέφερε δε ότι μετέφερε στους συνομιλητές του ότι μπορεί να φτάσουν σε ένα σημείο σχετικά με την διαπραγμάτευση, όχι μόνο με την αποδοχή των κεκτημένων δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.